Αρία. Μπα. Μέχρι γραμματέας μου λέει κομπανής. Πώς να πάρει μπροστά το κανάλι. Για να δούμε τι γράφουν τις κριτικές με τις προθεάσεις σήμερα. Πόξ. Πόξ, κόφτε μου. Τους εμπιστεύτηκα και αυτοί το μόνο που κατάφεραν είναι να σβήσουν το κανάλι μου από τους φύλακες τα πιο δημοφιλή κανάλια της χώρας. Καταστράφη. Ανακάλυψα να αντιδράσω. Πρέπει να βρω εγώ ένα πρωτότυπο θέμα και να τους πω τώρα που θα έρθω να ασχοληθώ με αυτό. Αλλά τι. Ναι. Τι μου λέτε τώρα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θα στείλω δημοσιογράφους για να καταγράψουν αυτές τις φάνες που φαινόμενες. Ευχαριστώ πολύ. Βρε καλό στα καμάρια μου. Εντάξει, βοηθήκαμε. Τι καλή θα πάτε, ρε. Καλημέρα κύριε Δουδί. Πού την είδε καλημέρα, λέει. Μου φαίνεστε κάπως εκνευρισμένος, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, λέει. Ηρεμήστε. Πώς να ηρεμήσω. Γιατί κύριε Δουδί, τι πάθατε. Δεν ξέρεις τίποτα, ε. Ορίστε, πατώσαμε, αποτύχαμε. Βγήκαμε από τους ληστές με τα πιο δημοφιλή κανάλια της χώρας και αυτό εξηδιάζει την ικανότητά σας και στην αρχή ας είναι ασυντικό. Καταρχήν, κύριε, δεν είναι πολύ καμισχύε. Πάντα μα προλαβαίνει κάποιο άνθρωπο, εμεί δεν θέλουμε. Τι μου λέτε τώρα, το θέμα με του πάντε το μάθουμε πρώτοι και μα πρόκειται ο Αρφαλόπουλο. Ή το άλλο με του αξιούχου, μα το πήρε μέσα από τα χέρια στο κοιλάδο σου. Ατυχίε, ατυχίε. Το άλλο πάλι με του αγρότε που το έκανε συνάγει τα χαρέα. Τι έχουν όλοι αυτοί πάρα πολλά που σα κάνουν τυχέ, μου λέτε. Δώστε μα άλλη μια ευκαιρία, σα παρακαλώ. Αυτό θα κάνω. Αλλά θα είναι η τελευταία σα. Πριν από λίγο, από έπειτα στον άνθρωπο, έμαθα ότι υπάρχει ένα μικρό ενό χωριό που λέει κάτι και του πίνουν όλοι πρόβλημα από όπου νιώθω από σένα. Θα ήθελα λοιπόν να πάτε εκεί και να κάνετε ένα θέμα γύρω από αυτού και του προγόνου του, αφού αύριο είναι και ιστορική επέτειο. Πετε μα μόνο το όνομα του χωριού και μένετε ήσυχο. Το όνομα του χωριού είναι Λάβα. Α, εγώ δεν πάω εκεί. Πρώτα απ' όλα πάω για τι πλημμύρε και δεν θα μου πει γρασία. Δεν θα μου λέτε να μείνω ήσυχο. Δεν σα είπα τα λάβα του Εύρου. Τα λάβα του Τρίπολη. Κοιτάξτε πώ κάνει. Νομό ένα, νομό και άλλο. Προσέξτε. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Δεν θέλω να βλέπεις τα πρωτά σας εκκλησίες, τα πρωτικά, συντάξεις και ό,τι άλλη σούπα κυκλοφορήσει μέσα σας. Πηγαίνετε τώρα και πού είστε, σας περιμένω πίσω λίγο. Δεν ξέρω το πατέρα μου.
Αυτός που λέμε σε γιατρούμε σήμερα με σε λέξη είναι πολύ περιπατικό και γιατρό. Αυτά που σας λέμε να τα δείξετε για να μάθω τόσο στους παπάς μας και περίφανη καταγωγή έχει, αλλά και μέχρι στιγμής αυτός είναι που βοηθάει και στηρίζει όλο το χωριό όπως μπορεί. Ευχαριστώ για όλα όσα μας είπατε και να είστε σίγουροι ότι θα τα δείξουμε όλα. Μάνα, θα δώσουμε μουσικά. Ναι, ευχαριστώ, αλλά με το λύσει η μπαταρία από την κάμερα. Πάμε παιδί μου να φύγουμε αρκετά να σας ευχαριστώ. Να την πληρώσαμε, αλλά και πάλι νομίζω ότι την πατήσαμε. Γιατί η παπαδία και η γλώσσα περισσότερα πράγματα να σκότωσε. Που αντρώνουν για να παίξουν τις αγελάδες μας και το εργαστήριο της μόνης μας του παίρνει για κομμάτι ψωμί. Τράξτε! Εγώ θα μιλήσω, που είναι μεγαλύτερη. Ακούστε λοιπόν. Ωραία. Εγώ που λέω, όταν ήμουν μικρή κοπέλα, ήμουν λίγο άνθρωπη, η μητέρα μας, με τον ξενοφυλάκι πολύ μεγαλύτερο μου. Και νόμιζα ότι σταμάτησε όταν ο άνθρωπος, αφού ήταν γέρος, πέτανε και να σ' άφησε. Η αδικία μου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Γιατί η σύνταξη που μου άφησε έχει να αυξηθεί πολλά χρόνια τώρα. Και από την άλλη, μα κρατούσε και το κράτος τόσα χρόνια τη ράχα. Έτσι νομίζω πως είπανε. Και έτσι δεν περισσεύουν οι τμήματα να πω να διασκεδάσω εδώ η ελεύθερη γυναίκα που είμαι. Συγγνώμη, αλλά για άλλο πράγμα είπατε στο χωριό σας και θα σας παρακαλούσατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου. Πώς λέγεστε? Φίτλιμι. Πέτρος. Πέτρος, και είμαστε αδέρφη. Καλό και αυτό. Ποιο είναι το επίθετό σας? Παπανδρέου. Τσίφος, σύμφωνος. Μα τι ακριβώς ψάχνεις και δημοσιογράφε? Έμαθα ότι όλοι στο χωριό σας είστε απόγονοι πυρών της Επανάστασης του 21 και θέλω να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για σας. Δυστυχώς όμως δεν είστε όλοι απόγονοι εδώ. Μορτή μας λες και βέβαια μας απόγονοι εδώ ξενηρών και μάλιστα εμείς που είμαστε απόγονοι του μεγαλύτερου έρωτα της εποχής εκείνης. Δεν το κατάλαβες από το όνομά μας? Δεν ξέρω κανέναν ήρωα με το επίθετο Παπανδρέου. Το όνομά μας είπαμε κύριε, το όνομά μας. Δεν καταλαβαίνω. Τα ονόματά μας είναι Κοντρινή και Πέτρος και Γιώνα από την Κοντρώνη. Μας βάφτισαν έτσι επειδή γεννηθήκαμε μικροί σαν παιδί. Και όχι μεγάλοι σαν Κοντρώνης. Προπάπους της μάνας μας είναι ο Κολοκοντρώνης, ο γέρος του Μοριάννης, που σήμερα. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον πρόγονό μας. Λένε πως κάποτε όταν περνούσε από αυτόν τον τόπο, γύρισε και πει στα παλιγάκια του. Να ωραία, ένας τόπος για να ζήσουν οι ήρωες με τα παιδιά τους. Έτσι, μετά τον θάνατό του, τα παιδιά του μαζί με άλλους απογόνους ιερότητες ήταν αυτό το χωριό του. Αλλά περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του τόπου μας. Μόνο και ένα δασκάλα μπορεί να σας πει, που είναι πιο μεγαλύτερη, πιο μορφωμένη από εμάς. Αλλά δεν πειράζει. Η ιστορία μας όμως μας λέει ότι το γένος μας πολεμά συνέχεια με έφυγε.
τον Άρη για να το κατακτήσω. Όταν πάλι δεν κινδυνεύουμε από ξένους εισβόλεις, πέφτει η παγωμάρα και τρογόμαστε μεταξύ μας. Άλλοι για τις εικόνες, άλλοι για μικροπράγματα, άλλοι για ουσία και αστεία ιδανικά. Καταναλώνουμε την ετσιμπάρα μας και τις δυνάμεις μας, όχι για έργο δημιουργικό, αλλά για χαζές αντιπαλότητες. Είδα το ψεστάλεμα. Αυτή είναι πραγματική επιστήμονες και τα λέει ωραία. Άφησε με να ακούσουμε τίποτα. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί και πηγαίναμε στο σχολείο, πηγαίναμε, μιλούσαμε ελάτες και μαζεύαμε ελιές. Και τα είδαμε τα χαίρια μας. Ο Έλληνας από την αρχαιότητα θέλει να δημιουργεί, να κάνει πολιτισμό ξεπέραστο και μεγαλειώδη. Να καταφέρει τα κατόρθωτα όταν είναι μονιασμένος με τον Έλληνα αδερφό του. Αυτά πράγματα πρέπει να περνάτε στην τηλεόραση και στις αθλιότητες που προβάλλετε. Έχω πολλά στοιχεία για τους αγωνιστές του καιρού εκείνου. Οι περισσότεροι είναι πρόγονοι αυτού του μικρού και ίσου χωριού. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν λέγονται στη μέση του δρόμου. Καλύτερα να πάμε στους ορμήνων, να καλέσουμε όλους τους κατοίκους στο λαμπάν και να πάρετε όσες πληροφορίες θέλετε. Θα χαιρόμασταν πολύ αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και θα ήμασταν υπόχρεοι. Υπόχρεοι. Υποχρέωση είναι δική μας. Γιατί το πρόγραμμα μας εκτός από την κληρονομιά του πολιτισμού και της κληρονομιά μας έμαθαν κάτι πολύ σπουδαίο, τη φιλοξενία. Και σαν πρώτο πρίγμα της σας κάνουμε αυτό έργο. Ευχαριστώ.